παρέμενε μέχρι πριν από λίγο το πρόβλημα της κυκλοφορίας σωστά της μπάλας έξω από το καλάθι και η σωστή τροφοδοσία των ψηλών που κινούνται με στη ρακέτα. Ο Γιαννούλης, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός για πεντάρι, έχει όμως αίσθηση του καλαθιού και έχει καλή κίνηση πίβοτ. Μπουντούρης. Χρονιός. Σιγάλας για τρεις. Κακή καμπύλη στην μπάλα. Αστοχή. Μπογκόγεβιτς. Ενώ στον αγώνα πέρασε και ο Τόμις με το 9. Νοβίτσια αστοχή. Σιγάλας. Πολύ ωραία μπλοκάρει τον αντίπαλό του στον αέρα και δίνει ευκαιρία στον Μπουντούρη να μαζέψει την μπάλα. 13.5 για τη λήξη. 9.5 για τους Γερμανούς. Μπουντούρης. Γιαννούλης. Χρονιός. Δίνει στο Ζακαλίδη κάτω από καλάθι εκεί. Ανταποδίδει στα Ίσακ. Καλάθι με κάρφωμα και φάουλ από τον Φέμερλιν. Ο Πάτρικ Φέμερλιν της Άλμπα Μπερλίν που δεν κατάφερε εδώ να ανακόψει την προσπάθεια του Έλληνα ψηλούδιτε. Παίρνει την εσωτερική. Πατά γερά, εκεί δεν κόβεται. Ήταν περίφημη η πάσα του Κορονιού και αποδεικνύει την, πιστεύω, την εντολή Πετρόπουλου να μπει η μπάλα μέσα στο καλάθι, να αρχίσουμε να απειλούμε από κείτος ώστε να ελευθερωθεί λιγάκι η περιφέρεια. Ιάκωβος Σακαλίδης. Δεύτερη χρονιά στην εθνική ομάδα. Είναι άστοχος. Έτσι καλούς ο Σακαλίδης. Και στο πρωτάθλημα δεν έχει πάντα υψηλό ποσοστό στις βολές. 13 λεπτά. 9-7 οι Γερμανοί. Φέμερλιν. Μπογκόγεβιτς. Φέμερλιν. Προσπαθεί να παίξει πλάτη τον Τζακαλίδη. Κάνει την κίνηση, κλέβει ο Μπουντούρης πολύ έξυπνα, αλλά όμως με τα τεράστια χέρια του Φέμερλιν ίσως να κάνει και φάουλ. Ενώ έχουμε το έρμπολ από τον Τόμιτς, τον Ντράζαν Τόμιτς που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι της Μπον. Ένας παίκτης επίσης ομογενής. Ενώ θα τραβούμε ότι από τους ομογενείς των Γερμανών απουσιάζει ο τραυματίας Πέσιτς. Μπουντούρης, Γιαννούλης, Σιγάλας. Κορονιός για τρεις είναι ελεύθερος. Αστοχή, εκνευρισμός για την εθνική ομάδα. Το 9-7 παραμένει, 12 και 20 για την λήξη του ημιχρόνου. Ο Γκόγεβιτς εναντίον όλων, ευσοχή. Ένα καλάθι, ένα σόλο του Βλάντιμιρ Μπογκόγεβιτς της Άλμπα. Εδώ βλέπετε, αποφεύγει αλλάζοντας χέρι στον αέρα τον Γιώργο Σιγάλα. Και έχουμε μια αλλαγή σε λίγο για την εθνική ομάδα. Θα περάσει και πάλι ο Βανικολάου στον αγωνιστικό χώρο. Σιγάλα. Είναι σαφές ότι ενώ θα δούμε την προσπάθεια του Μπουντούρη να ευστοχίσει στο τριοπόντον 11-10 μείον η εθνική ομάδα, ότι καταρχήν το πρόβλημα είναι η κυκλοφορία που τώρα διορθώθηκε με την είσοδο του Μπουντούρη. Στη συνέχεια το σουτ, το περιφερειακό το οποίο δεν είχαμε, επίσης και αυτό φαίνεται ότι ίσως δοθεί κάποια λύση από τον Μπουντούρη. Και στη συνέχεια είναι τα rebound. Τα τρία σοβαρά προβλήματα της εθνικής ομάδας. Εδώ ο Σιγάλας μαζεύει ασταθώς όμως ένα ακόμη rebound. Μπογκόγεβιτς. Τόμιτς, Φέμερλιν, Νοβίτσκι, ο άσος των Dallas Mavericks. Μαρκάρεται από τον Γιαννούλη, δείτε, τον πάει μακριά από το καλάθι. Αλλά ο Γιαννούλης μπορεί να παίξει και μακριά από το καλάθι. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Νοβίτσκι, με συγχωρείτε, Φέμερλιν και έχουμε εκ νέου φάουλ από τον Τσακαλίδη. Τσακαλίδης λοιπόν και η ελληνική ομάδα η οποία έχει 6 φάουλ, 3 έχει η γερμανική. Και ο Χορονιός στον πάγκο για να απομείνει μόνο playmaker ο Μπουντούρης με 3 πλέον τον Παπα-Νικολάου. Εδώ είδαμε το φάουλ του Τσακαλίδη που είναι το αδύνατό του σημείο. Τρώει πάρα πολύ εύκολα την προσποίηση και δεν έχει τις εμπειρίες να μπορεί να αντιδρά διαφορετικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ωραία προσπάθεια, αλλά η τάπα στο Ροκουλάγια. Παπα-Νικολάου. Ένα εναντίον δύο, Σιγάλας. Η μπάλα δεν καταλήγει στο καλάθι, τέτα-τέτ. Μα αυτό το λέει από ήταν άστοχο. Νομίζω είναι δείγμα εκνευρισμού αυτό. Νοβίτσκι, πολύ δύσκολη προσπάθεια, εστοχή. Πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια η αυτή του Νοβίτσκι. Εδώ βλέπετε τον άστοχο τον Dallas Mavericks. Δείτε, είναι σχεδόν στην baseline, μαρκαρισμένος από τον Γιαννούλη. Και παρόλα αυτά, εστοχή. 13-10, σχεδόν στα μισά του ημιχρόνου. Παπα-Νικολάου για τον Τζακαλίδη. Μπουντούρης. Σιγάλας. Καστά για τον Τσακαλίδη. Με ταμπλό είναι κακό το σουτ. Φάουλ από τον Παπα-Νικολάου και είναι το τρίτο. Ενώ τα ακούει από τον Γιάννη Ιωαννίδη και σωστά νομίζω σε αυτή τη φάση, καθώς έσπρωξε τον αντίπαλο από πίσω.
τη δίνεψε να δεχτεί και τεχνική ποινή. Το ότι είναι τρίτο φάουλ δεν ενδιαφέρει τον διαιτητή. Σαφώς δεν τον ενδιαφέρει, αλλά δεν μας έδειξαν με το replay το εάν τον έσπρωξε ή όχι. Αφού το είδες όμως εσύ. Υπήρξε παράβαση. Πέρασε αγώνα και ο Νίρνμπεργκερ για τους Γερμανούς, Σέμερλινγκ, Νοβίτσκι, που νομίζω θα πει 40 λεπτά σήμερα. Τόμιτς, πια να δει τον Νοβίτσκι, ενώ έχει πάει στο Νοβίτσκι, όχι τώρα στη φάση, αλλά γενικώς έχει πάει ο Μπουντούρης. Νοβίτσκι με μεγάλη καμπύλη, ο Γιαννούλης προσπαθεί το φάουλ από τον Σέμερλινγκ. Κώστας Πετρόπουλος, ενώ θα είναι καλό να δούμε στην επόμενη φάση ένα κοντινό ποιος μαρκάρει πια τον Νοβίτσκι. Ενώ περνάει ο Νέες στη θέση του Σέμερλινγκ και ο Μπαλογιάννης, ο οποίος θα περάσει στον αγώνα στη θέση του Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου θα κάτσει στον πάγκο νωρίς με τρία φάουλ. Εννέα και 40, 13-10 μπροστά οι Γερμανοί. Μπουντούρης, Μπαλογιάννης. Η διεθνική έχει αλλάξει κατά τα 3-5 από την αρχική πεντάδα. Μπαλογιάννης προσπαθεί να φύγει από τα σκρίν, εσείς δεν το βλέπετε. Τώρα παίρνει την μπάλα ο Κορονιός. Ενώ φοβερές μονομαχίες μεταξύ Νέες και Τσακαλίδη, άσχος και Μπουντούρης, Τσακαλίδης προσπαθεί και έχουμε φάουλ από τον Νοβίτσκι. Πολύ σωστό το σφύριγμα του Ρέμς που φαίνει πάνω του πια το παιχνίδι. Δείτε εδώ, Τσακαλίδης, υπάρχει ήδη ένα φάουλ από τον Νέες. Δεν είδαμε, δεν προλαβαίνουμε και το φάουλ του Νοβίτσκι, αλλά είχε ήδη γίνει ένα φάουλ από τον Νέες στον Τσακαλίδη. Εδώ είναι ο Ντίρικ Νοβίτσκι, ο οποίος έχει κάνει ένα μοναδικό, ένα απίστευτο κατόρθωμα από ομάδα Α2 της Γερμανίας, έπαιξε στο NBA και μάλιστα έπαιξε καλά στο NBA. Κορονιός εναντίον όλων, υπάρχει φάουλ, νομίζω ότι αρχίζει και ισορροπείται κάπως η κατάσταση στα φάουλ. Είναι το έκτο φάουλ των Γερμανών εναντί 7 ελληνικών. Βεβαίως έχουμε τα 3 φάουλ του Παπα-Νικολάου, έχουμε τα 2 φάουλ του Τσακαλίδη. Σημαντικές αυτές οι αποφάσεις. Μπαλογιάννης επαναφορά για τον Κορονιό. Κορονιός μαρκάρεται από τον Νίρνμπεργκερ. Κερδίζει παλικαρίσια την μπάλα. Μπαλογιάννης δοκιμάζει για 3, υπάρχει η αλλίωση στο σουτ. Προσπαθεί εκεί με αυτοθυσία ο Γιαννούλης, όμως η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Νοβίτσκι. Νοβίτσκι, Νίρνμπεργκερ, ο Κουλάγια. Και πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το είδαμε και πριν, αποφάσισε ο Ρέμς να πάρει πάνω του το παιχνίδι, να διορθώσει την κατάσταση. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση με τον Γιαννούλη να προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα. Όμως, γρήγορα πάμε στο πρώτο time out του αγώνα. Φίλες και φίλοι, επανερχόμαστε στο Palette Sport της Dizon. Η Γερμανία-Ελλάδα 13-18 και 40 πριν από το τρίτο του μηχρόνου. Γιαννούλη θα κάνει την κίνηση pivot. Ωραία κίνηση και καλάθι. Είναι από τις κινήσεις που έχουν διπλό καλό. Αφενός το καλάθι αφετέρου μπορεί και να φύρουν τον αντίπαλο ψηλό. Εκεί που μέχρι στιγμής, μάλλον και εκεί που μέχρι στιγμής η Γερμανία μας έχει χτυπήσει, εκεί που πονάμε στους ψηλούς, ενώ και τα περιφερειακά πολλά δικά μας λάθη έχουν φέρει αυτή την κατάσταση. Εκπληκτική πάσα του Ρέντλ στον Νίρνμπεργκερ, ο οποίος θα στοχεί εξ επαφής. Το φάουλ από τον Τιμ Νέες και από εδώ και στο εξής η ελληνική ομάδα από εδώ και μετά πάει στις βολές. Εδώ δείτε τον Ρέντλ, τι πάσα έβγαλε στον Νίρνμπεργκερ. Εδώ ουσιαστικά, καθώς ο κοντύτερος Κορονιός προσπάθησε να ανακόψει μόνος του, αστόχησε. Και στο 13-12 έχουμε την ευκαιρία και να σοφαρίσουμε και να περάσουμε μπροστά από τις βολές αν ευστοχήσουν τον Τσακαλίδη. Βλέπουμε μια προσπάθεια και από τις δύο ομάδες να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Και παρά την κακή απόδοση της ελληνικής ομάδας, η Γερμανία δεν κατάφερε να ξεφύγει. Και μάλιστα σε αυτό το σημείο, όπου το υπολοιπόμενο διάστημα είναι 8 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με πολύ χαμηλό σκορ, η ομάδα μας μπορεί να θέσει μπροστά στο σκορ. Τσακαλίδης θα στοχεί και παρά την προσπάθεια του Γιαννούλη, η μπάλα είναι για την γερμανική ομάδα. 8 και 15, ισοφαρίσαμε 13 όλα. Η ελληνική ομάδα πλέον συνεχίζει με Κορονιό, Μπουντούρη με 2 γκάρτ, Μπαλογιάννη ένα χαμηλό τριάρι, Γιαννούλη 4 και Τσακαλίδη 5. Είναι μια πεντάδα που δεν μας έχει συνηθίσει ο προπονητής, αλλά είναι μια πεντάδα ανάγκης, τόσο λόγω ρυθμού όσο και λόγω φάουλ. Είναι μια προσαρμογή στην πεντάδα των Γερμανών, η οποία είναι πολύ κοντή, δεν υπάρχει σχεδόν ψηλός. Τόμιτς, Νέες, μετά την διπλή προσποίηση, αστοχή, ενώ έχουμε εκεί φάουλ από τον Γιαννούλη. Έγινε και μια μονομαχία μεταξύ του Τέτεγκε και του Γιαννούλη, θα το δούμε σε επανάληψη.
Η αλήθεια είναι ότι ο Γιαννούλης τράβηξε, αλλά δεν ξέρω αν νωρίτερα τράβηξε ο Γερμανός αντίπαλός του. Είναι το δεύτερο φάουλ και του Γιάννη Γιαννούλη. Έχει 3 από Παπα-Νικολάου, 2 Τσακαλίδης, 2 Γιαννούλης. Και θα ήταν ιδιαίτερα διαφωτιστικό ένα replay στην προηγούμενη φάση. Εδώ βλέπετε τον Πέτενγκε, έτοιμος για τις δύο βολές. Αστοχή στην πρώτη. Παίκτης της Μπάγκερ Λεβερκούζεν. Έχει περάσει και από την Αμερική, από το Πανεπιστήμιο του Φρέσνο. Αναπληρωματικός στη γερμανική ομάδα. Κάνει εδώ το 14-13. Βλέπετε και τον Κώστα Πετρόπουλο. Κουντούρης μαρκάρεται από τον Λίτσκε που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Γιαννούλης. Προσποίηση Μπαλογιάννης. Ωραία η κίνηση, το καλάθι που δεν έχει τούτο αυτή τη φορά. Είναι το δεύτερο τετατέτ που χάνουν οι παίκτες μας. Ρόντου Λίτσκε. Βγαίνει ο Μπουντούρης, ο οποίος πάει πολύ καλά μέχρι στιγμής. Νίνμπεργκερ. Ετοιμάζονται στη γάλα Σκαράγκουτης. Ρόντου. Αστοχή στο μακρινό σουτ, Τσακαλίδης μαζεύει το εύκολο αμυντικό rebound. Μπουντούρης. Κορονιός. Εναλλάσσονται στη θέση του playmaker οι δύο Έλληνες παίκτες. Ο Νίνμπεργκερ βδέλα πάνω στον Κορονιό, στο μισό γήπεδο. Γιαννούλης, πολύ έξυπνο το screen. Κορονιός. Γιαννούλης. Κορονιός. Η γνωστή προσποίηση του Κορονιού προς τα αριστερά. Το σουτ είναι άστοχο και αυτή τη φορά. Τα ποσοστά μας είναι πάρα πολύ χαμηλά. Γιαννούλης μαζεύει την μπάλα από το λάθος των Γερμανών. Κορονιός 2 εναντίον 5, δύσκολα να βγει ο συνδυασμός και ορθώς ο Κορονιός σταματάει την προσπάθεια για την ανάπτυξή του. Κορονιός σε μάντου μάνα από το σχήμα του αγώνα οι Γερμανοί. Μπαλογιάννης. Τσακαλίδης. Προσπαθεί να βρει τον Κορονιό που δύσκολα ξεμαρκάρεται. Μπροστά στον Εφέρτη και σταματά. Μπουντούρης. Γιαννούλης, η τάπα από τον Νέες. Ένα δευτερόλεπτο πρώτη λήξης επίθεσης. Έχουμε τις αλλαγές. Καράγκουτης και Σιγάλα σε θέση Μπαλογιάννη Τσακαλίδη. Δείτε εδώ. Θα δούμε αν ο χρόνος έχει μηδενιστεί ή αν μένει ένα δευτερόλεπτο. Ακόμη το χρονόμετρο δεν γράφει τίποτα. Τραφ 30. Σωστά, καθώς είχαμε την τάπα. Πλήρης επίθεση για την ελληνική ομάδα και φάουλ από τον Νέες, ο οποίος φτάνει το δεύτερο. Αρχίζει και φορτώνεται και η γερμανική ομάδα, λογικό, καθώς είναι ένα σκληρό παιχνίδι. Υπάρχει πλέον εσωτερικό παιχνίδι μέσα στη ρακέτα και από τις δύο ομάδες, ιδιαίτερα μετά τρεις ώρες του Γιαννούλη από πλευράς εθνικής ομάδας. Ενώ ο Νοβίτσκι έχει συμπληρώσει ήδη αρκετή ώρα στον πάγκο. Είναι εύστοχος ο Γιάννης Γιαννούλης, 14 όλα Γιαννούλης που αντιμετώπισε, για όσους δεν το γνωρίζουν, από την προχθεσινή προπόνηση ένα μικρό διάστρεμα, αλλά είναι πολύ σκληρός για να τον αφήσει ένα τέτοιο συμβάν να κάτσει στον πάγκο. 15-14 για τον Γιάννη Γιαννούλη και το πρεσάρισμα της εθνικής ομάδας, βλέπετε. Δεν αποφέρει τελικά καρπούς. Ναι, θα πάει στο κάρφωμα. Καθώς όταν η αντίπαλη ομάδα αποφύγει το πρεσάρισμα, ειδικά το διπλό μαρκάρισμα των Double Teams είναι παραφορά, τότε μπορεί να φτάσει όπως εδώ στο κάρφωμα ή στο lay-up. 16-15, 5-50 για τη λήξη. Εδώ όμως θα πούμε ότι ήταν τυχερή η γερμανική ομάδα, γιατί με τα βίας μπόρεσαν και βάλαν την μπάλα μέσα και τελικά κατέληξαν στον ακαρφό. Καράγκουτη στα στοχή από τα 6 μέτρα μαζί με Κουτούρης μόνος του. Τρίτο τετατέτ της εθνικής ομάδας που χάνεται. Νομίζω ότι είναι σαφές πλέον και στους αδαείς ότι η ελληνική ομάδα έχει σήμερα άγχος. Είναι γνωστό ότι σε κάθε πρεμιέρα η ελληνική ομάδα έχει άγχος. Είναι παιδιά που αγαπάνε την εθνική ομάδα. Κορονιός για τον Μπουντούρη για 3. Αστοχή, ενώ ενδεχομένως θα υπήρξε και φάουλ από τον αντιπαλό του. Κλέβει όμως ο Μπουντούρης. Είναι το δεύτερο κλέψιμο που κάνει ο Μπουντούρης. Καράγκουτης, Κορονιός. Εκπληκτική πάσα στον Καράγκουτη. Του βάζει πολύ σωστά το σώμα του. 17-16, ίσως η εξυπνότερο καλάθι του αγώνα. Η πάσα ήταν καταπληκτική στο κέντρο της άμυνας της ρακέτας των Γερμανών. Λίτσκε, Ρόντλ. Η ελληνική ομάδα και αυτή σαν το μαγικό μαρκάρισμα. Ρόντλ. Ναι, ενώ Φέμερεν και Νοβίτσκι έχουν συμπληρώσει αρκετή ώρα στον πάγκο. Λίτσκε. Πέρτεγγε. Φάουλ του Νέες που δεν στηρίζεται. Νίνμπεργκερ, δύσκολη φάση. Σιγάλας μαζεύει ένα ακόμη rebound. Ο Γιώργος Σιγάλας είναι πολύ δυνατός στα αμυντικά rebound.
και σήμερα.